Αυτές οι εκλογές της 7ης του Ιουλίου είναι πολύ κρίσιμες. Στην ουσία κρίνεται αν ο λαός μας θα μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία, με θάρρος, με κουράγιο, αν θα μπορέσει να αναδείξει δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και που δεν πρόκειται να τελειώσουν έτσι όπως του υπόσχονται τα κόμματα που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Και βεβαίως αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπορέσουμε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με το λαϊκό κίνημα, τους αγώνες του λαού μας, να δώσουμε όθηση στην ανακούφιση αυτού του κόσμου που έχει υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια, να μην περάσουν, να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, νέα φορολογία, νέα λιτότητα, νέες περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, στην υγεία, στην παιδεία, σε μια σειρά τομείς, που βέβαια προβλέπονται σε αυτή τη μεταμνημονιακή εποχή από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την υπογραφή επίσης και την ψήφο των άλλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, με την ψήφιση του τρίτου μνημόνιου, εκτός από τα υπόλοιπα τα προηγούμενα που επίσης είναι σε ισχύ. Άρα λοιπόν, για να βγει δυνατός ο λαός, χρειάζεται να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ένα ισχυρό ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη για να κάνει αντιπολίτευση σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει. Και βεβαίως έτσι μόνο θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, κουράγιο, δύναμη ο λαός μας.